θα επιχειρήσω να παρουσιάσω μια ολοκληρωμένη, μια σφαιρική εικόνα του στρατηγικού σχεδιασμού, επιχειρησιακού σχεδιασμού της περιφέρειας Πελοποννήσου για την πολύ κρίσιμη εξαιτίας και της πολυθεματικής κρίσης που διανύουμε περίοδο 2014-2020 στο πλαίσιο της και της νέας θητείας που έχουμε αναλάβει προκειμένου να συνεχίσουμε το έργο το οποίο είχε επιτευχθεί κατά το 2011-2014. Και λέγοντας πέμπτη προγραμματική περίοδο, αναφερόμαστε στο γνωστό ΣΕΣ και έτσι πλέον θα πρέπει να συνηθίζουμε να το λέμε για να μπορούμε και να συνεννοηθούμε, που είναι σύμφωνο εταιρικής σχέσης και που περιλαμβάνει μαζί με το αγροτικής ανάπτυξης 6 επιχειρησιακά προγράμματα. Το ΠΕΠ Πελοποννήσου λοιπόν για τη νέα περίοδο έχει προϋπολογισμό της τάξης των 222 εκατομμυρίων ευρώ. Υπάρχει βέβαια και το υπόλοιπο του ΕΣΠΑ 2007-2013 και του αντίστοιχου ΠΕΠ που θα πρέπει να υλοποιηθεί μέχρι το τέλος του 2015 για έργα τα οποία έχουμε ενταγμένα. Εμείς στην περιφέρεια Πελοποννήσου έχουμε πετύχει με την πρακτική του λογικού, ρεαλιστικού και εφικτού overbooking να ενσωματώσουμε έργα, όχι αυθαίρετα, αλλά έργα με προϋπολογισμό, ο οποίος θα ανταποκρίνεται στα ποσά με τα οποία εξοικονομούνται από τις εκτόσεις των ήδη συμμεσοποιημένων έργων και εκτελούμενων έργων. Αξίζει να σημειωθεί ότι για την Περιφερειακή Ενότητα Λακωνίας από το ΕΣΠΑ χρηματοδοτούνται έργα 200 εκατομμυρίων ευρώ, τα οποία είναι σε εξέλιξη, εκτελούνται. Η Περιφέρεια Πελοποννήσου δεν στηρίζεται μόνο στις συγχρηματοδοτήσεις του ΕΣΠΑ, αλλά διεκδικούμε και έχουμε διεκδικήσει και συνεχίζουμε να απορροφούμε πόρους από το Πρόγραμμα Δημοσίων Επενδύσεων, το ΠΟΥΔΟΕ, όπως συνηθίζουμε να λέμε. Και εδώ θέλω να σας πω, να σας ενημερώσω, ότι για την Περιφερειακή Ενότητα της Λακωνίας κατά τα έτη 2011-2014 απορροφήθηκαν 8 εκατομμύρια ευρώ, ενώ για τα επόμενα χρόνια, σήμερα μόλις είχαμε και την απόφαση, χθες, για το 2015-2017 έχουμε εξασφαλίσει το ποσό από το ΠΟΥΔΕ των 15 εκατομμυρίων ευρώ. Παράλληλα με την αξιοποίηση των δυνατοτήτων, τις οποίες δίδει η μέθοδος των συμπράξεων δημόσιου και ιδιωτικού τομέα, το γνωστό ΣΔΙΤ, επιδιώκουμε την παραχώρηση από το κεντρικό κράτος της άδειας αξιοποίησης δομών που θα εκτελεστούν και θα λειτουργήσουν με αυτή τη μέθοδο, τον ΣΔΙΤ. Κλασική περίπτωση, το ξέρετε οι περισσότεροι, είναι η υλοποίηση του προγράμματος της διαχείρισης στερεών αποβλήτων, καθώς επίσης και η παραχώρηση του εγωστρατιωτικού αεροδρομίου της Τρίπολης, ενώ μέσα στο πρόγραμμα των ΣΔΙΤ έχει ενταχθεί και η μαρίνα του Ναυπλίου. Επίσης, η περιφέρεια με την τεχνογνωσία που έχει αναπτύξει και τη διαχειριστική επάρκεια που διαθέτει, καταφέρνει να βρίσκει πόρους και από άλλες πηγές, όπως είναι τα ανταγωνιστικά προγράμματα και τα προγράμματα πλαίσια της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, τα οποία δεν εμπεριέχονται στο ΕΣΠΑ. Για παράδειγμα, αναφερόμαστε στο πρόγραμμα προστασίας εδαφών από τη διάβλωση και ρημοποίηση, το γνωστό Soil Pro, και το πρόγραμμα Guarden, που εντάσσεται στο διακρατικό πρόγραμμα Χώρος Νοτιοανατολικής Ευρώπης, από την οποία η περιφέρεια, στο οποίο πρόγραμμα η περιφέρεια είναι leader, και το συγκεκριμένο πρόγραμμα είναι πολύ σημαντικό και για την Περιφερειακή Ενότητα της Λακωνίας, γιατί επικεντρώνεται στην υποστήριξη του ορθολογικού σχεδιασμού και της αποτελεσματικής εφαρμογής στρατηγικών για την πρόληψη και την διαχείριση περιβαλλοντικών κινδύνων, ειδικότερα κινδύνων σχετιζόμενων με τη μόλυνση του εδάφους και του υδροφόρου ορίζοντα. Κάτι ανάλογο, επίσης, κυρίες και κύριοι, συμβαίνει με τις συνεργασίες που πραγματοποιούμε σε επίπεδο τουρισμού για να καταστήσουμε την περιφέρεια της Πελοποννήσου έναν τόπο τουριστικού προορισμού, βελτιώνοντας το brand name της περιφέρειας. Επιχειρούμε τη διασύνδεση του τουρισμού με τους άλλους κλάδους της χωρικής οικονομίας, αγροτροφικά προϊόντα, πολιτιστικές διαδρομές, μυθική Πελοπόννησος, γιατί όταν λέμε τουρισμό, εννοούμε όλες τις μορφές και όλα τα είδη του κλασικού και του θεματικού ή εναλλακτικού τουρισμού.
Πρέπει επίσης να επισημανθεί ότι η περιφέρεια Πελοποννήσου δεν περιορίζεται στενά στους πόρους του ΠΕΠ, αλλά με τις διεκδικήσεις που έχουμε αναπτύξει και τις παρεμβάσεις σε όλα τα ταμιακά προγράμματα της κεντρικής κυβέρνησης, τα οποία εκτελούνται στη χωρική και στη διοικητική εμβέλεια της περιφέρειας Πελοποννήσου. Προσπαθούμε να προωθήσουμε τα έργα προκειμένου όχι να ολοκληρώνονται. Κλασικό παράδειγμα είναι το έργο που όλοι αναμένουμε εδώ στη Λακωνία να ολοκληρωθεί και που η ολοκλήρωσή του συνεχώς μετατοπίζεται στο χρόνο και ευχόμαστε γρήγορα να ολοκληρωθεί το γνωστό δρόμο Λεύθερου Σπάρτης. Μια ακόμη διάσταση του θέματος σχετίζεται με την ανάπτυξη των εξωτερικών σχέσεων της περιφέρειας και της συνεργασίας με άλλες περιοχές του κόσμου, οι οποίες δεν ανήκουν στην Ευρωπαϊκή Ένωση και στα 28 κράτη, αλλά ανήκουν και σε κράτη τα οποία δεν είναι μέλη της Ένωσης ή τελούν σε διαδικασία ένταξης. Για παράδειγμα, η συμμετοχή της περιφέρειας στη διάσκεψη των παράκτιων περιφερειών της Ευρώπης, όπου αναπτύσσεται η στρατηγική της μακροπεριφέρειας Αδριατικής Ιωνίου, καλύπτοντας πολλά ζητήματα πολιτισμού, τουρισμού, αλληλείας, παράκτη ανάπτυξη, ναυτιλία, λιμενικές υποδομές, ενέργεια κτλ. Πέρα αυτών λοιπόν καταφέραμε και δρομολογήσαμε μέσα κατάλληλων μελετών την ορίμαση και πολλών άλλων μεγάλων έργων, τα οποία από τη φύση τους δεν θα μπορούσαν να ολοκληρωθούν στα στενά χρονικά όρια που απομένουν μέχρι το τέλος του 2015, αλλά θα αποτελέσουν τη βάση για ταχύρυθμη υλοποίηση ως έργα γέφυρας κατά την επόμενη προγραμματική περίοδο με εμπροσθοβαρή πρώτης προτεραιότητας εφαρμογή. Ένα σημείο το οποίο έχει τεράστια σημασία και θα πρέπει να επισημανθεί είναι ότι η περιφέρεια Πελοποννήσου, πέρα από τα στενά αυτοδιοικητικά όρια του θεσμού, είναι ένας ευρωπαϊκός πολιτικός θεσμός, ο οποίος επιτρέπει παρεμβάσεις στην κεντρική διοίκηση επιθεμάτων που άπτονται της οικονομίας, της κοινωνίας, του περιβάλλοντος, της περιοχής όπου εκτείνονται τα διοικητικά και τα χωρικά όρια της περιφέρειας. Προβλέποντας έγκυρα τις εξελίξεις στην Ευρωπαϊκή Ένωση και τις παράγωγες απαιτήσεις του νέου ΕΣΠΑ, του ΣΕΣ, όπου πρωταγωνιστεί η έξυπνη εξειδίκευση, φροντίσαμε να δρομολογήσουμε τις πράξεις προς την κατεύθυνση να καταστήσουμε την περιφέρεια μια γνωσιοκεντρική περιφέρεια, μια περιφέρεια της γνώσης με έμφαση στην έρευνα, την τεχνολογία και στην καινοτομία. Ένα τρίτυχο το οποίο συναντά τον πυρήνα της βελτίωσης της περιφερειακής ανταγωνιστικότητας, της ενίσχυσης, της εξωστρέφειας και της προσέλκυσης των επενδύσεων. Με τον τρόπο αυτό βάλαμε τις βάσεις ώστε κατά τη νέα περίοδο του 2014-2020 να είμαστε σε θέση να αναγνωρίσουμε τις αναπτυξιακές ανάγκες στοχεύσης της περιφέρειας Πελοποννήσου στο πλαίσιο των κατευθύνσεων της Ευρωπαϊκής Ένωσης για την Ευρώπη 2020. Οι στόχοι αυτοί είναι η επιχειρηματικότητα, η ανταγωνιστικότητα, είναι η εξωστρέφεια, η έρευνα, η καινοτομία, η ενέργεια, ευρυζωνικά δίκτυα, περιβάλλον, πολιτισμός, ανθρωπογενές περιβάλλον, απορρίμματα, υποδομές μεταφορών. Στη βάση αυτών των αναπτυξιακών αναγκών στοχεύσεων, θα σας παρουσιάζω λοιπόν το αναπτυξιακό όραμα της περιφέρειας Πελοποννήσου, όπως αυτό έχει πραγματοποιηθεί μέσα από πολλές διαβουλεύσεις, συνεργασίες με όλους τους φορείς της περιφέρειας. Η Πελοπόννησος, πρότυπο αηφόρου ανάπτυξης και κοινωνικής συνοχής στην Ελλάδα και στην Ευρώπη, με την μεγιστοποίηση της αξιοποίησης του ανθρώπινου και τεχνολογικού κεφαλαίου. Το όραμα αυτό συνάδει απόλυτα με το πλαίσιο της Ευρωπαϊκής Πολιτικής Συνοχής και της Στρατηγικής Ευρώπη 2020. Θέτουμε λοιπόν ως αποστολή μας να καταστήσουμε την περιφέρεια Πελοποννήσου μια περιφέρεια της γνώσης, της συνολικής αηφόρου και ισόρροπης ανάπτυξης, χωρίς ενδοπεριφερειακές ανισορροπίες και αποκλίσεις, δίνοντας έμφαση στους τομείς του τουρισμού, του πολιτισμού και της αγροδιατροφικής παραγωγής. Ειδικότερα, οι βασικές αναπτυξιακές προτεραιότητες της περιφέρειας Πελοποννήσου, σύμφωνα και με τη διαδικασία της έξυπνης εξειδίκευσης σε περιφερειακό επίπεδο για την περίοδο 2014-2020,
είναι η διεύρυνση και η αναβάθμιση των ερευνητικών υποδομών της περιφέρειας Πελοποννήσου, η λειτουργία ερευνητικών δικτύων με κατεύθυνση της προαγωγής της έρευνας και της καινοτομίας σύμφωνα με τις ανάγκες του παραγωγικού και του κοινωνικού ιστού, και αντιλαμβανόμαστε εδώ πόσο σημαντικός είναι ο ρόλος του Πανεπιστημίου και του ΤΕΗ. Ένας άλλος στόχος είναι η ενάσχυση της συρρήκνωσης της παραγωγικής επιχειρηματικότητας, ενδυνάμωση της ανταγωνιστικότητας και της εξωστρέφειας των επιχειρήσεων με παράλληλη προσέλκυση επιχειρηματικών επενδύσεων. Η ανάπτυξη, η αξιοποίηση και η αύξηση της συμμετοχής του ανθρώπινου δυναμικού στην αγορά εργασίας. Η συμπλήρωση, ολοκλήρωση διατηρήσιμων υποδομών για την ανάπτυξη και την απασχόληση. Η προστασία του περιβάλλοντος και των πόρων και μετάβαση σε μια οικονομία φιλική προς το περιβάλλον και με επάρκεια πόρων για ανάπτυξη, απασχόληση και αντιμετώπιση της κλιματικής αλλαγής. Η βελτίωση της θεσμικής επάρκειας στη δημόσια διοίκηση, διοικητική μεταρρύθμιση για μια αποτελεσματική δημόσια διοίκηση και αυτοδιοίκηση. Η ενδυνάμωση της χωρικής συνοχής και της ανάπτυξης για άρση των ενδοπεριφερειακών ανισοτήτων. Οι παραπάνω αναπτυξιακές προτεραιότητες προσδιορίζουν και την αναπτυξιακή πολιτική και στρατηγική της περιφέρειας Πελοποννήσου. Μέσα σε αυτά τα πλαίσια φυσικά εντάσσεται και η περιφερειακή ενότητα της Λακωνίας στα πλαίσια των βασικών αναπτυξιακών προτεραιοτήτων της περιφέρειας για τη νέα περίοδο που αναπτύχθηκαν προηγούμενα, αλλά και στη βάση των στρατηγικών στόχων της. Επιγραμματικά, πολλές φορές έχουμε μιλήσει με όλους τους φορείς και το γνωρίζετε, επιγραμματικά όμως θέλω να αναφερθώ στις προτεραιότητές μας. Πρώτη προτεραιότητα, η κατασκευή του νέου αρχαιολογικού μουσείου Σπάρτης. Είναι προτεραιότητα όχι μόνο των κατοίκων της Σπάρτης, είναι προτεραιότητα των Λακώνων, είναι προτεραιότητα των πνευματικών ανθρώπων, είναι προτεραιότητα που έχει να κάνει με τον παγκόσμιο πολιτισμό και για μας η Σπάρτη και ό,τι απορρέει από αυτό ανήκει στον παγκόσμιο πολιτισμό. Οραματιζόμαστε ένα σύγχρονο μουσείο που θα στεγάζεται σε ένα μοναδικής αρχιτεκτονικής οικοδόμημα που πέρα από την στατική έκθεση αρχαιοτήτων θα αναδεικνύει την πολιτιστική κληρονομιά και την ιστορία του τόπου με βιωματικό και διαδραστικό τρόπο με τη χρήση νέων τεχνολογιών που θα ενσωματωθούν εφαρμογές 3D animation, virtual reality κτλ. Με δυνατότητα εικονικών περιηγήσεων στον χώρο και στον χρόνο. Η ενοποίηση των αρχαιολογικών χώρων και η δημιουργία πολιτιστικών και ιστορικών διαδρομών στα σημεία μεγάλου ιστορικού ενδιαφέροντος και φυσικού κάλους, με ταυτόχρονη ανάδειξη του αρχαίου θεάτρου της Σπάρτης, του ιερού της Ορθίας Αρτέμιδος και του ποταμού Ευρώτα. Για τον ποταμό Ευρώτα προτείνουμε τη δημιουργία σύγχρονου αθλητικού και ιστορικού πάρκου και την διαμόρφωση στις όχθες του ποταμού θεματικών χώρων αναψυχής και εκπαίδευσης, ένα θέμα το οποίο έχουμε συζητήσει και με το Πανεπιστήμιο. Σύνδεση όλων των παραπάνω σε μια ενιαία χωρική ενότητα. Δημιουργία χώρου ψηφιακής απεικόνησης της ιστορίας της Λακωνίας στο κτίριο που βρίσκεται επί της Άγιδος. Ανάδειξη των ενάλλιων αρχαιοτήτων στο Παυλοπέτρι, στη Νεάπολη και στον αρχαίο Ασοπό στην Πλήτρα. Ανάδειξη, χαρτογράφηση και αξιοποίηση των αρχαιοτήτων που βρίσκονται διάσπαρτες στο λακωνικό χώρο. Αξιοποίηση των ορεινών όγκων Πάρνωνα και τα Αιγαίτου. Τη δημιουργία, την αναβάθμιση των δύο καταφυγίων, ορεινών καταφυγίων και επίσης την κατασκευή αστεροσκοπίου στον Πάρνωνα που αποτελεί ένα από τα καλύτερα πεδία παρακολούθησης. Ήδη έχουμε προχωρήσει προς αυτή την κατεύθυνση. Αξιοποίηση των δύο σημαντικών σπηλαίων Δυρού και Καστανιάς. Στον τομέα της διαχείρισης των υδάτινων πόρων και του περιβάλλοντος, βασική προτεραιότητα είναι η κατασκευή του φράγματος της Κελεφίνας, η ολοκλήρωση του έργου αντιμετώπισης της υφαλμύρωσης στην περιοχή των Δήμων Ευρώτα και Μονεβασίας, καθώς και υποδομές εγκυοβελτικού χαρακτήρα, όπως η μελέτη και κατασκευή μικροφραγμάτων στον ποταμό Ευρώτα και στους παρακείμενους χυμάρους.
Οι παρεπάνω παρεμβάσεις θα βελτιώσουν την αποδοτικότητα των καλλιεργήσιμων εκτάσεων με συνακόλουθη αύξηση της παραγωγής στον τομέα αυτό. Συμπλήρωση των υποδομών τουρισμού με την κατασκευή των μαρίνων της Μονεβασιάς και του Γηθίου που συζητάμε την ένταξή τους στο ΣΔΙΤ. Διεκδίκηση κατασκευής αεροδρομίου στη Λακωνία, σιδηροδρομικού δικτύου, όπου στο νέο σχεδιασμό για την επαναλειτουργία και εξυγχρονισμό του δικτύου Πελοποννήσου δεν μπορεί να αποουσιάζει η Λακωνία. Επέκταση του αγωγού φυσικού αερίου στην περιοχή μας, για να δώσουμε τη δυνατότητα στον Λάκωνα πολίτη της εναλλακτικής λύσης στην ενέργεια. Ανάδειξη του λιμανιού του Γηθίου που γνωρίζετε ότι κατασκευάζεται ως βασική πύλη εισόδου της Νότιας Λακωνίας και την ολοκλήρωση των οδικών παρεμβάσεων προς το κέντρο με την αποπεράτωση του υποκατασκευή τμήματος Σκούρα Πυρή και την ένταξη του τμήματος Πυρή Γήθιο, η μελέτη του οποίου βρίσκεται στο Υπουργείο στο τελικό στάδιο ωριμότητας. Η ολοκλήρωση του Ανατολικού Άξονα από Άστρος, Κυπαρίσι, Μονεβασιά, Γήθιο, Αρεόπολη, Καλαμάτα. Στην επόμενη προγραμματική περίοδο, προτεραιότητά μας αποτελεί η συνέχιση της βελτίωσης του εθνικού δικτύου Σπάρτης Νεάπολη με την παράκαψη των οικισμών Σκάλας και Βλαχιώτη και η βελτίωση του εφιστάμενου οδικού άξονα από Μολάος προς Νεάπολη. Ο πρωτογενής τομέας θα συνεχίσει και στη νέα προγραμματική περίοδο να αποτελεί βασικό πυλώνα ανάπτυξης της Λακωνίας και της Πελοποννήσου. Στόχος μας είναι η δυναμική, η στοχευμένη και εντατική προώθηση των εξαιρετικής ποιότητας λακωνικών προϊόντων σε συνεργασία με τις παραγωγικές δυνάμεις. Μοναδικός γνώμονας είναι η εξωστρέφεια των λακωνικών προϊόντων. Τέλος, θα πρέπει να διευρυνθεί η δυνατότητα ανάπτυξης συνεργασιών και δικτύων για δημιουργία δομών που θα προάγουν την έρευνα και την καινοτομία. Η δημιουργία τέτοιων υποστηρικτικών μηχανισμών μπορεί να πραγματοποιηθεί με την συμμετοχή ερευνητικών κέντρων ιδρυμάτων τριτοβάθμιας εκπαίδευσης. Κυρίες και κύριοι, κλείνοντας, θέλω να σας διαβεβαιώσω ότι στην περιφέρεια Πελοποννήσου υπάρχουν οι ασφαλιστικές δικλείδες της επάρκειας, της τεχνογνωσίας και της πολιτικής βούλησης, ώστε πράγματι να ανταποκριθούμε στις οικονομικές, στις κοινωνικές απαιτήσεις των καιρών και ως ένας ενεργός διεκδικητικός παράγοντας να μπορέσουμε με την συνεργασία όλων εσάς των εκπροσώπων των φορέων που είστε εδώ, με τη συνεργασία του Πανεπιστημίου, με τη συνεργασία του πρώτου βαθμού κυρία Αντιδήμαρχε, να μπορέσουμε να επιδιώξουμε και να δρομολογήσουμε πολιτικές που θα δημιουργήσουν την αντίστροφη μέτρηση, την αντιστροφή της υφησιακής πορείας της χώρας για να συμβάλλουμε και εμείς όσο μπορούμε στην ενδυνάμωση της τοπικής οικονομίας και στην ευημερία στην περιοχή. Σας ευχαριστώ πολύ. Ευχαριστούμε την κυρία Καρνετέα. Πάλι το λέω, εδώ είναι μια ημερίδα εργαστηρίου. Άρα, όποιος ομιλητής νομίζει ότι εδώ την πράζει καθαρή χωρίς να μας ανοιχτεί, κάνει λάθος και ίσως δεν πρέπει να είναι εδώ. Λοιπόν, κυρία Καρνετέα, επειδή σκοπός μας είναι να μαθαίνουμε ο ένας από τον άλλον και γι' αυτό το αποκάλεσα από την αρχή εργαστήριο και όχι, είναι στα πλαίσια του εργαστηρίου αυτές οι συναντήσεις, εδώ λοιπόν θα βασανιστείτε λιγάκι, έτσι. Βασανίστε μας. Πρώτα απ' όλα θα βασανιστείτε από μένα και μετά από το ακροατήριο. Το πρώτο μου θέμα το οποίο θέλω να πω είναι ότι ακούσαμε για τα ΣΔΙΤ. Τα ΣΔΙΤ αυτή τη στιγμή, εγώ τα γνωρίζω χρόνια τα ΣΔΙΤ όταν ήμουν στην Αμερική ακόμα και μέσω των ΣΔΙΤ έκαναν πάρα πολλά έργα, έτσι. Mm-hmm. Πρώτα απ' όλα μην είστε σφιχτοί εδώ, είμαστε μέσα στα πλαίσια εργαστηρίου. Δεν είμαστε σε κανένα conference, έτσι, ή κανένα διεθνές συνέδριο. Τι να κάνω, δηλαδή, να αρχίσω να φωνάζω. Όχι. Καλά, δεν το λέω για όλους. Λοιπόν, χαλαρώνω. Έλα, ρίξτε ένα ζεμπέκι. Λοιπόν, τα ΣΔΙΤ λοιπόν, θέλουμε να μας πείτε με ποιο τρόπο έχετε σκεφτεί να και έχετε προβλέψει το λεγόμενο ρίσκο που μπορεί να υπάρχει. Και ξέρετε, από αυτά είδα πάρα πολλές προτάσεις ΣΔΙΤ να αποτυγχάνουν. Ναι, ή όχι. Ωραία. Εκεί πάνω, τι έχετε σκεφτεί, μία ερώτηση. Ωραία.
Λοιπόν, ευχαριστώ για την ερώτηση. Όπως βλέπετε, έχουν μαστίγιο εδώ. Εμείς το αντέχουμε. Πονέσαμε, ναι, ναι. Σιγά. Ωραία. Είναι πολύ εύστοχη και σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Θα κάνουμε κι άλλο. Για την ερώτηση. Θέλω να πω ότι εμείς θεωρούμε πραγματικά πολύ σημαντικό γεγονός ότι κατορθώσαμε για το πρώτο θέμα το οποίο εντάξαμε στο ΣΔΙΤ και έχει να κάνει με τη διαχείριση των στερεών αποβλήτων, το γεγονός ότι πείσαμε επενδυτές να έρθουν να επενδύσουν στην Πελοπόννησο. Γιατί στην ουσία αυτό είναι το ΣΔΙΤ, να έρθουν επενδυτές μαζί να βάλουν χρήματα και να επενδύσουν σε ένα έργο το οποίο γίνεται στην Πελοπόννησο. Αυτό λοιπόν το έχουμε καταφέρει στον τομέα αυτό, το γνωρίζετε, υπάρχει ένας διαγωνισμός, υπάρχει η διαδικασία που όλοι γνωρίζετε, γιατί υπάρχουν πάντα σχετικές ανακοινώσεις. Στόχος μας λοιπόν είναι να μπορέσουμε μέσα από ολοκληρωμένες προτάσεις να προσελκύσουμε επενδυτές στην Πελοπόννησο και στη Λακωνία, που θα πρέπει να επενδύσουν τα χρήματά τους σε συγκεκριμένα αναπτυξιακά έργα. Αυτή είναι η φιλοσοφία του ΣΔΙΤ. Τώρα με ρωτήσατε τι ρίσκο υπάρχει. Κοιτάξτε, μεγαλύτερο ρίσκο από το να ζεις αυτή τη χώρα δεν νομίζω να υπάρχει, οπότε αντέχουμε για όλα. Τι άλλο να σας πω. Μηχανική πρόβλεψη που ρώτησα του ρίσκου και με ποιο τρόπο μπορείτε να τους αποφύγετε αυτό το ρίσκο το μεγάλο. Εγώ δεν θεωρώ ότι υπάρχει ρίσκο. Θεωρώ ότι υπάρχουν οι μηχανισμοί, οι ελεκτικοί μηχανισμοί, που μπορούν πραγματικά, όπως γίνεται σε όλα τα έργα, να το ελέγχουν. Εδώ μέσα από τα έργα στο δημόσιο τα οποία είχαμε μέχρι τώρα, έχουμε έργα τα οποία είχαν αποτύχει. Κοιτάξτε εδώ, ζούμε σε μια περιοχή στη Λακωνία, κοιτάξτε να δείτε τι ακριβώς πάθαμε, χωρίς να είναι ΣΔΙΤ, για τον δρόμο των Κουτιάνων, τι ακριβώς έχει γίνει στο Σκούρα Πυρί και κοιτάξτε και τον δρόμο της Μακρινάρας. Άρα, ενώ υπάρχουν ελεκτικοί μηχανισμοί, είναι γεγονός ότι μπορεί να υπάρξουν και προβλήματα. Νομίζω ότι θα πρέπει να αλλάξουν και ήδη έχει αλλάξει η φιλοσοφία αυτή η χώρα. Είναι καιρός λοιπόν να μπορέσουμε τα έργα αυτά να τα επιβλέψουμε και θεωρώ ότι οι ασφαλιστικές δικλείδες υπάρχουν. Ωραία. Μία άλλη ερώτηση έχει να κάνει με την κοινωνία. Αναφερθήκατε στον όρο καινοτομία και καινοτομικές πρωτοβουλίες που θα κάνει το Σπάρτη. Αναφέρθηκα στην ανάγκη αξιοποίησης της καινοτομίας και στην ανάγκη σύμπραξης με την τριτοβάθμια εκπαίδευση. Και το ερώτημά μου είναι, έχετε σκεφτεί σε ποιους τομείς θέλετε να καινοτομήσετε ως πάρτι για να μπορούμε και εμείς να σας βοηθήσουμε μετά. Ναι. Θεωρώ σε όλους τους τομείς, πλέον η καινοτομία είναι μέρος της ζωής μας. Πρέπει να εντάξουμε την καινοτομία και τις νέες τεχνολογίες και στον τομέα, στον πρωτογενή τομέα, και στον τουρισμό και στον πολιτισμό. Θεωρώ ότι προς αυτή την κατεύθυνση, επειδή θα υπάρχουν και πολλοί πόροι και στο νέο ΕΣΠΑ, θα πρέπει να είμαστε και είμαστε έτοιμοι για να απορροφήσουμε πόρους. Εμείς εδώ μπορούμε να σας βοηθήσουμε. Μιλάμε ότι μπορούμε στους τομείς βεβαίως των γνωστικών αντικειμένων εδώ των τμήματων των τριών που υπάρχουν, αλλά και όχι μόνο. Παράδειγμα, το γνωρίζω αυτό, άλλωστε έχουμε συνεργαστεί πάνω σε αυτό το επίπεδο. Στο τομέα της υγείας, στον τομέα αθλητισμού, πολιτισμού και στον τομέα τηλεπικοινωνιών και πληροφορικής, μπορούν κάλλιστα από εκεί να βγουν ιδέες οι οποίες να χρηματοδοτηθούν και όχι μόνο με ελληνικά χρήματα, αλλά με χρήματα των ευρωπαϊκών προγραμμάτων, αλλά και διεθνών κομιτείων. Έτσι, άλλωστε λοιπόν, αυτό είναι ο στόχος, να απορροφήσουμε όσο το δυνατόν περισσότερα χρήματα από την Ευρωπαϊκή Ένωση. Γι' αυτό έθεσα την ερώτηση για να αρχίσει να βγαίνει το επίπεδο συνεργασίας πλέον. Λοιπόν, εκεί πάνω πρέπει να ξέρετε ότι στο ερευνητικό κομμάτι έχουμε έτοιμες ιδέες, τις οποίες θέλουμε να χρηματοδοτήσουμε πρώτιστα μέσω του ΣΕΣ, οπότε θέλουμε την βοήθειά σας εκεί. Και εμείς θέλουμε την βοήθεια. Αφετέρου όμως, εκείνο το οποίο θα προκύψει εδώ, θα πρέπει να είναι κάτι το οποίο θα μπορεί να ωφελήσει όχι μόνο το Πανεπιστήμιο, αλλά τη Σπάρτη. Άρα θα πρέπει να καθίσουμε μαζί ως ομάδες να βρούμε τους τομείς εκείνους τους οποίους θέλουμε να καινοτομήσουμε. Παράδειγμα,
Μπορεί να φέρνει εσύ να καινοτομήσω εγώ σε κάπου, αλλά εγώ να μην έχω τη δυνατότητα να το κάνω αυτό. Εδώ αρχίζουν λοιπόν οι παρανοήσεις μετά και οι παρεξηγήσεις. Καταλάβατε. Θα θέλαμε τη βοήθειά σας πάνω εκεί δηλαδή, ναι, στον τομέα της χρηματοδότησης. Τώρα, όσο αφορά την ανάπτυξη εξωτερικών σχέσεων, που είναι κάτι πολύ καλό και που είπατε, έχετε κάνει το λεγόμενο cost-benefit ανάλυσης σχετικά με κάθε μία κόστος και όφελος, έτσι, την ανάλυση αυτή πάνω σε ποια σχέση θέλετε να επενδύσετε με το εξωτερικό. Για παράδειγμα, εμείς κάνουμε σχέσεις με πολλά πανεπιστήμια του εξωτερικού, με πολλούς φορείς, αλλά πάνω εκεί το 70% των σχέσεων αποτυγχάνει για πολλούς λόγους. Υπάρχει αυτό το cost benefit από εσάς και μπορείτε να μας πείτε πού κινείται η δραστηριότητά στον τομέα των εξωτερικών σχέσεων, ώστε από κοινού να μπορέσουμε να δημιουργήσουμε μια στρατηγική. Ναι. Θέλω να σας πω ότι σε αυτή τη φάση κυρίως είμαστε σε επαφή και σε συνεργασία μέσα από προτάσεις και συμμετέχει εκεί ο εντεταλμένος σύμβουλος δημοσίων σχέσεων και διεθνών επαφών, ο κύριος Παπαφωτίου, προκειμένου σε συνεργασία με τους αντίστοιχους φορείς που εμείς εκπροσωπούμε, δηλαδή τις αντίστοιχες περιφέρειες, με τους Δήμους, να μπορέσουμε προγράμματα να εντάξουμε και να προωθήσουμε στο πρόγραμμα στο οποίο αναφέρθηκα και στην τοποθέτησή μου, που έχει να κάνει με το πρόγραμμα αυτό της Αδριατικής, για παράδειγμα. Εμείς εντάσσουμε ως πρώτο θέμα που αφορά προτεραιότητα τα λιμάνια και κάστρα. Βυζαντινά, μεσονικά κάστρα και λιμάνια. Επίσης, στον τομέα της καινοτομίας, έχουμε ήδη ανοίξει ένα διάβλο συνεργασίας και με τα πανεπιστήμια διαφόρων ευρωπαϊκών άλλων χωρών, όπου θέλουμε μέσα από αυτά να φέρουμε σε επαφή τους νέους, τους φοιτητές μας, να γίνουν ανταλλαγές και σε θέματα που τους αφορούν να μπορέσουν να μας δώσουν τις ιδέες τους. Εκείνο που είναι εκπληκτικό και στο οποίο θα πρέπει, μιας και εσείς εκπροσωπείτε το Πανεπιστήμιο εδώ και το έχουμε δει και ως εμπειρία, είναι ότι οι νέοι έχουν το δικό τους τρόπο να επικοινωνήσουν και μπορούν πραγματικά μέσα από αυτά τα προγράμματα και τις ανταλλαγές να δημιουργήσουν μια συνεχή και συμπαγή δομή, η οποία θα είναι, αν θέλετε, η κινητήρια δύναμη, αλλά και ο μοχλός παραγωγής ιδεών. Και μιας και μιλάμε μέσα στο αμφιθέατρο του Πανεπιστήμιου, που έτσι θα πρέπει να είναι, να παράγονται ιδέες, νομίζω ότι σε αυτό θα πρέπει να συνεργαστούμε. Είναι ένα εργαστήριο το Πανεπιστήμιο και έτσι θα πρέπει να είναι, προκειμένου να έχουμε σε μια συμπαγή βάση μια τέτοιου είδους συνεργασία. Πολύ ωραία. Ως όραμα και ως αποστολή είδαμε ορισμένα πράγματα τα οποία, εάν μπορέσουμε και τα υλοποιήσουμε, αυτό πράγματι σε ευρωπαϊκό επίπεδο καθιστά το Δήμο ή την Περιφέρεια πρότυπο. Να σας ρωτήσω όμως κάτι. Πρότυπος Δήμος ή πρότυπη Περιφέρεια στην Ευρώπη δεν νοείται κάτι το οποίο δεν έχει καινοτομία και πληροφορία και γνώση. Σωστά. Εάν δεν έχουμε αυτά τα δύο, μήπως πρέπει να αναδιατυπώσουμε ελαφρώς το όραμα και την αποστολή μας, μήπως είναι πάρα πολύ φιλόδοξα αυτή τη στιγμή και δεν μπορέσουμε να τα πετύχουμε. Μήπως πρέπει να αναφερθούμε σε εθνικό περισσότερο επίπεδο και όχι σε επίπεδο ευρωπαϊκό. Ένα θέμα αυτό. Το δεύτερο είναι, εάν πούμε ότι κάτι τέτοιο ισχύει και θέλετε πραγματικά εδώ να το κάνετε την περιφέρεια πρότυπο, ωραία, τότε γνωρίζετε πολύ καλά, όπως θα δείξουμε και στη συνέχεια, ότι πρέπει να υπάρχουν συγκεκριμένα συστήματα διοίκησης και διαχείρισης τα οποία δεν τα έχουν. Οπότε, τώρα με παρακινεί αυτό, τι να πω, ότι η επόμενη μερίδα θα είναι αφιερωμένη και θα καλέσουμε και τον Δήμαρχο να τοποθετήσουμε πάνω εκεί βεβαίως, στα σύγχρονα εργαλεία διοίκησης των Δήμων, όπως το MBO, το MBR, το Quality Function Employment, το European Foundation for Quality Management,
Όλα αυτά θα καλέσουμε το Δήμο και τους Δημοτικούς Συμβούλους να τοποθετηθούν και να μας πούν με ποιο τρόπο θα μπορέσει ο Δήμος μας να γίνει πρότυπος. Οπότε, μέσα εκεί, μήπως θα μπορούσαμε να κάνουμε αναδιατύπωση σε εθνικό επίπεδο. Το γεγονός ότι μιλάμε για την Ελλάδα, για της Ευρώπης, για την Πελοπόννησο της Ευρώπης σε επίπεδο ευρωπαϊκό, δεν σημαίνει ότι δεν μπορούμε να μιλήσουμε και σε εθνικό επίπεδο. Είναι γεγονός όλα αυτά τα οποία αναφερθήκατε ότι υστερούμε χρόνια τώρα. Ναι. Αυτό δεν σημαίνει ότι δεν πρέπει να στοχεύσουμε στο καλύτερο, στο ανώτερο. Να σας πω κάτι. Στοχεύουμε βεβαίως στο καλύτερο. Λέμε ότι η όραμά μας μπορεί να θέλουμε να φτάσουμε εκεί. Αλλά όταν στην αποστολή μας μέσα λέμε ότι πράγματι είμαστε ένα πρότυπο και θέλουμε να γίνουμε πρότυπο, πρέπει να δούμε αν έχουμε τα μέσα και τις δυνατότητες. Και πρέπει να τα δούμε αυτά μέσα σε ένα χρονοδιάγραμμα. Δηλαδή, βεβαίως, να γίνω πρότυπο πότε, μετά από 30 χρόνια. Να μου πεις. Μέσα στην επόμενη πενταετία, τι μπορούμε να κάνουμε. Και εγώ πιστεύω ότι μια ελαφρά αναδιατύπωση, όπως το είχατε πάρα πολύ σωστά, είχατε σε εθνικό πρώτα και μετά ευρωπαϊκό επίπεδο, βεβαίως. Ας αναφερθούμε σε εθνικό επίπεδο πρώτα και μετά βλέπουμε και το ευρωπαϊκό. Ωραία. Και θα ήθελα με όλα αυτά, αφού σας βασάνισα πιστεύω, δεν έχετε παράπονο. Παράπονο δεν υπάρχει. Ωραία. Έτσι θα βασανίσουμε και το Δήμαρχο το αυτό. Οπότε, χωρίς παρεξήγηση, το εργαστήριο αυτό το καλό έχει. Εντάξει, ότι μπαίνουμε σε βάθος συζήτηση. Επειδή η κυρία Τζανετέα όμως έχει δουλειά σε 6,5 ώρα και θα πρέπει να φύγει, θα καθίσει αρκετά, μήπως έχουμε δύο ερωτησούλες δύσκολες για να την βασανίσουμε πάλι. Δύο όμως. Εγώ που μια ερώτηση, αλλά δεν είναι μαστίγωση. Όχι, πρέπει να είναι μαστίγιο. Συμμετάσχουν σε όλα αυτά τα προγράμματα. Η Δήμη, το Πανεπιστήμιο, είναι προγράμματα τα οποία μπορούν να συμμετάσχουν όλοι οι φορείς. Ναι, υπάρχει το δίκτυο, για παράδειγμα, το Δήμο, μου θυμίζει ο κ. Ζεφεράκος, με κάστρα, υπάρχουν τα λιμάνια, μπορούν να συμμετάσχουν όλοι οι φορείς. Χρειάζονται συνεργασίες και όσο πιο πολλοί είναι οι φορείς, τόσο πιο εύκολο είναι να ενταχθεί σε ένα πρόγραμμα. Δεν σας άκουσα. Το πρόγραμμα αυτό με τη διάγνωση του εργασμού έχει ανατεθεί σε κάποια υπηρεσία να το υλοποιήσει. Όχι, όχι, δεν έχει ανατεθεί σε υπηρεσία. Είναι ένα πρόγραμμα το οποίο είναι σε ευρωπαϊκό επίπεδο και που συμμετέχει και η περιφέρεια ως leader. Όχι, δεν έχει ανατεθεί. Είναι προγράμμα στα οποία μαζί με το Πανεπιστήμιο, ναι, θα βγουν, θα γίνουν και θα ενταχθούν. Άλλωστε, σας είπε. Για το σχεδιασμό τους τώρα, από ό,τι φαίνεται. Για το σχεδιασμό μίλησα. Μίλησα για τη νέα περίοδο. Μίλησα για το σχεδιασμό της περιφέρειας εν ώψη της νέας περιόδου της, του ΣΕΣ. Όχι. Ωραία. Για αυτά που υλοποιούμε τώρα. Ωραία. Ωραία. Ευχαριστούμε. Τέλος οι ερωτήσεις για τώρα. Θα έχουμε ερωτήσεις πάλι στο τέλος. Αλλά τώρα πρέπει να συνεχίσουμε πολύ γρήγορα. Άντε, να είμαστε ποιητής, μια και είμαστε εργαστήριοι. Είναι φίλος μου, το Βάση. Ως καθαρά. Ελληνικής περιοχής. Θα είναι τα κάστρα τα οποία είναι κατασκευάσματα, οχυρώματα, αμυντικές κατασκευές, στρατιωτικές βάσεις προηγούμενων εποχών από ξένους λαούς που είχαν έρθει κατά κύριο λόγο στην περιοχή μας. Και αυτό θα μας εκφράσει εμάς πολιτιστικά.
Ναι. Όχι, δεν είναι τα κάστρα, δεν είναι τα λιμάνια, είναι όλα μαζί. Είναι κομμάτι της ιστορίας μας όμως. Εγώ αναφέρθηκα στο συγκεκριμένο πρόγραμμα. Υπάρχει συγκεκριμένο, το συγκεκριμένο πρόγραμμα στο οποίο εμείς συμμετέχουμε και θέλουμε να τα αναδείξουμε για να υπάρχει το δίκτυο κάστρων και λιμένων. Σε αυτό λοιπόν η περιφέρεια έχει διεκδικήσει να ενταχθεί. Εντάξει, πιστεύω ότι απαντήθηκε αυτό. Ωραία. Συνεχίζουμε. Δεύτερη ομιλία. Κυρία Τζανετέα, σας ευχαριστούμε πάρα πολύ. Εγώ σας ευχαριστώ. Εντάξει, και θεωρώ ότι πραγματικά και με τους πολύ ενδιαφέροντα θέματα που υπάρχουν στη συγκεκριμένη ημερίδα από ανθρώπους που προέρχονται και από αυτοδιοίκηση και από την επιστήμη και από τις επιχειρηματίες, όλοι μαζί νομίζω μπορούμε να συμβάλλουμε σε ένα διατάφτα, γιατί είναι πολύ σημαντικό να μπορέσουμε να στηρίξουμε αυτόν τον τόπο. Ξέρετε, αυτή η διαδικασία και αυτή η νοοτροπία των κατόπιν ενεργειών μόνο για το φαίνεστε δεν έχει οδηγήσει πουθενά, οδηγήσει εδώ που βρισκόμαστε σήμερα. Σας ευχαριστώ πολύ.